Χριστός Ανέστη. Σας καλωσορίζω στην τόσο όμορφη και φιλόξενη αίθουσα εδώ του Δημοτικού Συμβουλίου της Οικουμενίτσας, στην οποία και εγώ την πρώτη φορά έρχομαι. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο που είχε, την Πρόεδρο και τον Δήμαρχο βεβαίως, που είχαν την ιδιαίτερη έτσι αυτή έμπνευση, γιατί εμείς είχαμε υπόψη τον άλλο πολιτιστικό χώρο έτσι, του Δήμου για να χρησιμοποιήσουμε, που μας παραχώρησαν αυτήν την αίθουσα, η οποία είναι λειτουργικότατη και ευρύχωρη τελικά. Έχουμε μαζί μας ως ομιλητή στην αποψινή εκδήλωση τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Μιχαήλ Σαντορινέο από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, όπου υπηρετεί ως ιεροκήρυξ, δόκιμος κήρυκας του Θείου Λόγου από αρκετά χρόνια, ο οποίος είχε την ιδιαίτερη έτσι, καλοσύνη να ανταποκριθεί στην πρόσκλησή μας, να μας απευθύνει τον λόγο απόψε. Ευχαριστούμε βεβαίως τον Μητροπολίτη μας, ο οποίος δεν μπόρεσε να παραστεί για δικούς του έτσι, λόγους υπηρεσιακούς, όπως επίσης και τον Μητροπολίτη τον Σεβασμιότητα του Άνθιμο της Θεσσαλονίκης, ο οποίος έδωσε την άδεια στον πατέρα Μιχαήλ να έρθει απόψε κοντά μας. Να μην λέω εγώ περισσότερα, ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας εδώ. Να δώσουμε το λόγο στον πατέρα Μιχαήλ και παρακαλώ έτσι να ακούσουμε όσο δυνατόν με τάξη και ησυχία και στο τέλος βεβαίως, να το πούμε και τούτο, θα υπάρχει δυνατότητα όποιος ζητάει μπορεί να απευθύνει ερωτήσεις στον ομιλητή, αν χρειαστεί να γίνει κάποιος διάλογος, μετά το πέρας βεβαίως της ομιλίας. Ευχαριστώ, πατέρα Μιχαήλ, έχετε το λόγο. Σημειωτέων ότι υπάρχει και μικρόφωνο στο τέλος, αν κάποιος από τους παρισταμένους θέλει να απευθύνει ερώτηση. Χριστός Ανέστη. Και εγώ ευχαριστώ πρώτα τον Σεβασμιότητο Μητροπολίτη εδώ τον Επιτόπιο, τον Επιχώριο, τον Κυρίαρχο, τον αξιότιμο κύριο Δήμαρχο και την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και βέβαια τον πατέρα Μεθόδιο που με κάλεσε εδώ σε αυτή την σύναξη και όσους άλλους μεσολάβησαν ή και κάποιοι άλλοι που είναι στα παρασκήνια εν το κρυπτό και μου είπαν να μην τους πω το όνομά τους. Δεν ξέρω αν θα σας ικανοποιήσει ο λόγος μου. Θα προσπαθήσω, όπως θα το είδατε στην ανακοίνωση, να σας πω το θέμα «Χριστός, η μόνη ελπίδα». Πριν έρθω ρώτησα και μου είπαν ότι στο πετσί σας δοκιμάζετε και εδώ τις συνέπειες της κρίσεως, της κρίσης. Και μάλιστα υπάρχουν αυτοκτονίες, υπάρχουν άλλες δυσκολίες, οι οποίες όντως δημιουργούν ένα κλίμα όχι καλό. Και έτσι λοιπόν, έτσι θα ξεκινήσουμε. Είναι ένα άρθρο από μια ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδα, η οποία λέει τα εξής. Ένας άνδρας μπαίνει σε μια τυχαία πολυκατοικία. Ανεβαίνει τους ορόφους και πέφτει στο κενό. Ένας ηλικιωμένος άνδρας ξαφνιάζει τους δικαστικούς κλητήρες που έρχονται να του επιδώσουν την έξωση πέφτοντας από τον μπαλκόνι του. Το μπαλκόνι γίνεται ένα ιδιότυπο ζάλογο για ένα 60χρονο και την 90χρονη άρρωστη μητέρα του. Κάποιος άλλος επιλέγει να πέσει από την Ακρόπολη, ενώ η αυτοκτονία του φαρμακοποιού μπροστά στα έκπληκτα μάτια των περαστικών από την πλατεία Συντάγματος είναι από εκείνα τα περιστατικά αυτοκτονιών που δύσκολα θα ξεχαστούν. Τους τελευταίους μήνες οι ειδήσεις για αυτοκτονίες είναι τόσο πολλές που αδυνατεί κανείς να συγκρατήσει τις λεπτομέρειες τους. Αυτό όμως που μένει είναι εκείνη η πικρή αίσθηση ότι ένας ακόμα άνθρωπος χάθηκε και εμείς οι υπόλοιποι που μένουμε εδώ μετρούμε τις απώλειες αν μην μπορεί όμως να βοηθήσουμε. Τι συμβαίνει λοιπόν, αυξήθηκε όντως η συχνότητα των αυτοκτονιών στη χώρα μας? Γιατί αυτοκτονούν οι συμπολίτες μας, αρκεί το ζωφερό κλίμα της ύφεσης
να κάνει το θάνατο ελκυστικότερο από τη ζωή για κάποιους ανθρώπους. Μπορούμε να κάνουμε κάτι για να σταματήσουμε τις αυτοκτονίες, οποιαδήποτε και αν είναι η αιτία τους, οδηγημένη από τη σκληρή ειδησιογραφία και με απόλυτο σεβασμό για τους ανθρώπους που επέλεξαν το θάνατο ως διέξοδο, μιλήσαμε με τους ειδικούς. Τόσο για να κατανοήσουμε τα αίτια αυτής της μάστιγας, όσο και να συμβάλλουμε κατά το δυνατόν στην ανατροπή της. Επέλεξε λοιπόν η εφημερίδα δύο. Η πρώτη είναι η κυρία Μυρτό Νίλσεν, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και ιδρυτικό μέλος της Μέριγνας, μη κερδοσκοπική εταιρεία για τη φροντίδα των παιδιών και των οικογενειών στην αρρώστια και στον θάνατο. Και ο δεύτερος είναι ο Κυριάκος Κατσαδόρος, ψυχίατρος και ιδρυτής της Κλίμακας, πάλι μη κυβερνητική οργάνωση, που μεταξύ των άλλων από το 2007 έχει τηλεφωνική γραμμή, το 1018, στο οποίο μπορεί να προσφύγει όποιος σκέφτεται να αυτοκτονήσει. Αυτή είναι η γενική κατάσταση. Για την ανεργία τα ξέρετε, τα παρακολουθείτε στις ειδήσεις, είμαστε πρώτοι, γενικώς τα αρνητικά είμαστε πρώτοι. Ο μέσος όρος το Μάρτιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 12,1, σε εμάς είναι 27,2 και στις νεαρές ηλικίες βέβαια κάτω από 25, 93,1. Αυτή είναι η κατάσταση. Οι επιπτώσεις όλης αυτής της κατάστασης είναι πάρα πολλές. Η πρώτη, η πιο γνωστή, που είναι και ποιητικό αίτιο των αυτοκτονιών σε μεγάλο βαθμό, είναι η κατάθλιψη. Και στο εξομολογητή που με αξιώνει ο Θεός να διακονώ καθημερινώς, πάρα πολλές περιπτώσεις έρχονται με την κατάθλιψη. Κυρίως μορφωμένων, προσοντούχων, πολυπτυχιούχων πολλές φορές. Με μεταδιδακτορικό άνεργη, δηλαδή πέτυχε στις εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, αλλά δεν έχει διοριστεί από το 2009 που έχει πετύχει. Και έχει πρόβλημα. Και δεν είναι η μόνη. Άνθρωποι σφριγγυλοί, με εύρωστη υγεία, άνθρωποι και με οικονομική επιφάνεια ακόμα, οι οποίοι όμως αισθάνονται ανίκανοι. Κυρίως τους άνδρες είναι το πρόβλημα αυτό. Έτσι τα έχει φτιάξει και ο Θεός και τα έχει αποδειχθεί και η κοινωνία μας να είναι ο άνθρωπος ο στυλοβάτης τουλάχιστον στο οικονομικό της οικογένειας, ο πρώτος. Και αισθάνεται μορφωμένος, ικανός, φύλεργος, αλλά άχρηστος, ανίκανος. Και όντως, υγιέστατοι κατά τα άλλα άνθρωποι, μέχρι τώρα πολύ δραστήριοι, δεν μπορούν. Πνίγονται όλα τέτοια περιστατικά. Φτάνουν στο σημείο άλλοι να μην έχουν να φάνε. Έρχεται η γυναίκα. Γιατί δεν ήρθε ο άντρας σου? Ντρέπεται. Δεν μπορεί να σας δει. Άνθρωπος που έβγαζε 100.000 το χρόνο, ελεύθερος επαγγελματίας, έρχεται να εξομολογηθεί και παίρνει και το σαπουλάκι του για να φάει. Κατασυντρίβει αυτό. Είναι πολύ μεγάλη ταπείνωση. Το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Οι αυτοκτονίες, επιμείναμε και θα επιμείνουμε κι άλλο, είναι το πιο τραγικό. Ένα περιστατικό τραγικό, συγγνώμη, που θα το πω. Στην Πολύχνη της Θεσσαλονίκης, επιπλοποιός. Έκοψε και τα δυο του χέρια στην κορδέλα και πέθανε. Καταλαβαίνετε, πέρα της τραγικότητας, πόση δύναμη έβγαλε αυτός ο άνθρωπος για να πει αυτή είναι η λύση, που δεν είναι λύση, αλλά δείχνει το μέγεθος της τραγικότητας. Τα λοιμώδη νοσήματα είναι, έχω στατιστικές, δεν σας διαβάζω, δεν έχουν τόσο σημασία, σε όλες
τις κοινωνίες που υπάρχει κρίση. Υπάρχουν στατιστικές και μελέτες και για την κρίση του 30 στην Αμερική και μετά στην Ευρώπη. Όπου υπάρχει κρίση, αυξάνονται τα προβλήματα υγείας. Το βλέπουμε και στο δικό μας σύστημα. Πέφτουν οι άνθρωποι στην δημόσια υγεία γιατί δεν έχουν δυνατότητα να πάνε στα ιδιωτικά, αλλά υποχρηματοδοτείται η δημόσια υγεία. Και έχουμε και άλλα τραγελαφικά βέβαια, δηλαδή θα τα αναφέρω ίσως και παρακάτω. Ένας επιχειρηματίας αποτυχημένος, πώς είναι τέτοιοι, δεν πληρώνει ο ΑΕ, τέλε παλιό. Έχει πρόβλημα σοβαρό με την καρδιά του, πάει στο νοσοκομείο, δεν μπορεί. Η κάθε ημέρα είναι πολύ ακριβή. Άμα ήταν αλλοδαπός θα πήγαινε δωρεάν, άλλο σκάνδαλο αυτό. Και διάφορα τέτοια. Εγώ λέει, πόσο έχω πληρώσει το ελληνικό κράτος, δεν έχω δημόσια υγεία. Και πολλά τέτοια. Εγυμονούσα και εμοραγούσα γυναίκα, μου λέει, δεν έχω λεφτά, δεν έχω ασφάλιση, δεν μπορώ να πάω στο νοσοκομείο. Και της δίνει ο πνευματικός χρήματα σε αυτή την κατάσταση για να πάει στο νοσοκομείο, να πάει σε έναν γιατρό ιδιώτη να την δει. Μπορεί να χάσει το παιδί της. Τέτοια περιστατικά ασφαλώς ξέρετε κι εσείς. Είναι πάρα πολλά. Ο υποσιτισμός. Άλλο φαινόμενο. Μέχρι προχθές στέλναμε τρόφιμα στην Αφρική, στις τρίτες χώρες. Τώρα γίναμε τρίτη χώρα. Ο Έλληνας έχει μια αξιοπρέπεια. Μου λέει ένας μαθητής της τρίτης λυκείου. Θα πάω επίσκεψη, αλλά ξέρετε λόγω της κρίσης θα πάω ένα δωράκι δικό μου. Τι θα πας, μια κούπα. Πειράζει. Πόσο με συγκίνησε, του δώσα και εγώ ένα δωράκι, αλλά πόσο με συγκίνησε η αξιοπρέπειά του παλικαριού αυτού. Θα πάω ένα δωράκι δικό μου. Δεν έχει. Να αγοράσει ένα γλυκό. Τίποτα. Θα πάει ένα δωράκι δικό του. Δεν βγαίνει να ζητιανέψει αυτός. Είναι αξιοπρεπής. Αλλά έχει πρόβλημα. Μπορεί να μην έχει να φάει. Πήγαινε παιδί μου, συμβούλευσα το παιδί μου στο διευθυντή σου, λέει η μάνα, και ζήτα του να σου δώσει να φας για μεσημέρι, γιατί εγώ δεν έχω να σου δώσω. Και πήγε πάτε στο διευθυντή, τρίτη λυκείου, η μαθήτρια, και της έδωσε το σάντουιτς που είχε αυτό στο δικό του. Αλλά δεν το φάγε, το μοιράστηκε με ένα άλλο κορίτσι που δεν είχε και αυτό να φάει. Ακόμα εξωθούν και στην ανηθικότητα τα αποτελέσματα της κρίσης. 50 χρονών άγαμη μητέρα. Είναι δύσκολα και σκέφτομαι να πουλήσω τον εαυτό μου. Σκεφτείτε σε τι εξευτερισμό φτάνει ο άνθρωπος. Στον τρίτο όροφο μένει μια. Στον τέταρτο είναι μια χιλιάστρια. Έχει πολύ μεγάλο οικονομικό πρόβλημα η κυρία που μου μιλάει. Κοίταξε, οι δικοί σου δεν σε βοηθάνε. Δεν έχουμε και συναδελφοσύνη και αγάπη. Όποτε θέλεις, ξέρω το πρόβλημά σου, εγώ στη διάθεσή σου. Και βέβαια άρχισε και στις συγκεντρώσεις μας. Συνέπειες της κρίσης είναι και αυτές. Έφτασαν άλλοι και το ακούω 3-4 χρόνια ήδη αυτό, ίσως και λίγο πριν την κρίση, στο εμπόριο οργάνων μέσα στην Ελλάδα. Δηλαδή φοιτητής πουλάει κάποιο όργανο του διπλό. Μας δίνουν λέει 5.000, 7, ανάλογα. Και αφού δεν έχω, το έχω διπλό αυτό. Είναι όντως τραγικό.
μαθήτρια και σαν να κατάλαβα ότι οι γονείς δεν ήταν χωρισμένοι αλλά και δεν ήταν και μαλωμένοι. Πες μου βρε παιδάκι μου, χωρισμένοι είναι οι γονείς σου? Ξέρω κατάποια. Α, κάτι γίνεται εδώ. Είναι χωρισμένοι? Κάνουν τους χωρισμένους. Δηλαδή, α, ο μπαμπάς μου μένει στη μαμά της μαμάς μου. Αλλά κάνουν τους χωρισμένους γιατί έτσι τους λυπάται ο κόσμος περισσότερο. Και μας βοηθάνε. Υπάρχει και αντίστροφο. Απίστευτο. Χωρίσαμε. Αλλά μένουμε μαζί. Λόγω κρίσης. Δεν μπορούμε να πιάσουμε δεύτερο σπίτι. Μπορεί να ήταν στα χέρια και στα μαχαίρια, αλλά μένουν μαζί. Μπορεί να κάνει και καλό, δεν ξέρω. Ο θυμός, όλοι είναι στα νεύρα τους. Να μην πω είμαστε στα νεύρα μας. Πήγα σε ένα ταξί, μου λέει ο ταξιδής, κοίταξε τους όλους έξω, λέει. Όλοι είμαι στα νεύρα, δεν είναι κανένας ήρεμος. Η αναστολή δημιουργίας οικογένειας, δεν μιλάω για το θρησκευτικό γάμο που έχει καταρακωθεί, πατέρες, αλλά και γενικότερα. Δεν μπορεί να κάνει. Δεν είναι από δουλειά. Δεν έχει δουλειά, δεν έχει εισόδημα. 30 χρονών, 35 χρονών, πάει στη μαμά που του μαγειρεύει. Ή και μένει μέσα στο σπίτι. Και βέβαια, η τραγική αιμορραγία του μορφωμένου παραγωγικού δυναμικού. Έχουμε φτάσει στους 150.000 ανθρώπους μορφωμένους, οι οποίοι φεύγουν. Μου λέει ένας πολιτικός μηχανικός, με διώχνει η πατρίδα μου, δεν φεύγω εγώ. Τι να κάνω, πρέπει να φύγω. Συνεχίζουμε την αναφορά αυτής της εφημερίδας. Η Ελλάδα, λέω την ουσία να μην σας διαβάζω και γίνεται κουραστικό, ήταν από τις τελευταίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις αυτοκτονίες. Από τις τελευταίες, από τις πρώτες ήταν η Σουηδία, η Νορβηγία, οι βόρειες χώρες. Που δείχνει αυτό ότι το να αυτοκτονήσει κάποιος δεν είναι θέμα οικονομικής κρίσης, γιατί αυτή είναι στην πλήρη ευμάρεια. Είναι πνευματικής κρίσης. Αιτία, αφορμή μπορεί να είναι η οικονομική κρίση. Το να στηρίζεσαι στην οικονομική ευμάρεια και βέβαια κάποια στιγμή να σου φεύγει το έδαφος κάτω από τα πόδια. Όμως τώρα είμαστε ανά χίλιους κατοίκους και ανά εκατό μάλλον χιλιάδες είμαστε ένας. Σήμερα έχουμε φτάσει το 8, είμαστε ένας κάθε μέρα να αυτοκτονεί, 2 με 3 σήμερα. Για να μην σας λέω κουραστικά στοιχεία. 2 με 3 είναι αυτοί οι οποίοι πέφτουν. Τα χάνουν όλα. Και όπως λένε οι δύο ειδικοί που προαναφέραμε, τα αίτια μιας αυτοκτονίας ποτέ δεν είναι προφανή. Η ψυχολογική αυτοψία που διενεργούν μετά το συμβάν πρέπει να είναι πολύ ενδελεχής για να αποκαλυφθούν οι αιτίες που οδήγησαν κάποιον άνθρωπο στο να τερματίσει τη ζωή του. Το να αποδίδονται λοιπόν όλες οι αυτοκτονίες στην κρίση, λένε οι ειδικοί, είναι λάθος. Ή ακόμα χειρότερο να παρουσιάζονται ως ηρωικές πράξεις, πολλές φορές και τα μέσα ενημέρωσης ηρωοποιούν μια αυτοκτονία. Όχι μόνο δεν συμβάλλει στην αποτροπή, αλλά υποκινεί το φαινόμενο μιμητισμού. Οι αδέξιοι χειρισμοί του θέματος των αυτοκτονιών εκ μέρους του τύπου κινητοποιούν μια αλυσίδα ανεπιθύμητων καταστάσεων που δυσχεραίνει το έργο όσων προσπαθούν να βάλουν φρένο σε αυτό. Και εδώ έρχεται σε ένα σημείο το οποίο έχει την επικαιρότητα για μας, που λένε και οι δύο επιστήμονες ότι η πίστη σώζει. Καθοριστικός είναι ο ρόλος της Εκκλησίας. Χαρακτηριστικό της ταυτότητας του ανθρώπου που δίνει τέλος στη ζωή του είναι η μοναξιά. Η αίσθηση ότι δεν ανήκει κάπου. Όπως εξηγεί η κυρία Νίλσεν, είναι σημαντικό για τον άνθρωπο να διαθέτει ένα οικογενειακό, κοινωνικό, συναισθηματικό πλαίσιο
να αισθάνεται ότι ανήκει κάπου. Δύσκολα εγκαταλείπει κάποιος σε ένα γερό υποστηρικτικό πλαίσιο. Αντίθετα, είναι πολύ πιο εύκολο να αποφασίσει να τερματίσει τη ζωή του κάποιος που είναι αναγκασμένος να ζει σε μια συναισθηματική έρημο. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι πιστοί άνθρωποι δεν αυτοκτονούν εύκολα. Στην εξομολόγηση φτάνουν ίσως και κάθε μέρα, πάντως πολύ συχνά, περιστατικά που κυρίως έχουν κατάθλιψη. Σκέπτομαι, έντονα γυρίζει μέσα μου, και βέβαια αντιμετωπίζονται αναλόγως. Όχι μόνο επειδή η αυτοχειρία, ο θρησκευόμενος, είναι κάτι που δεν το θέλει ο Θεός, αμαρτία, θα καταστραφώ η ψυχή μου, αλλά κυρίως, λένε εδώ οι ειδικοί, επειδή ο θρησκευόμενος άνθρωπος είναι μέλος μιας ευρείας οικογένειας πιστών που έχει τη συμπαράσταση. Την παραπάνω παρατήρηση μυρίζεται και ο κύριος Κοτσαδόρος, ο οποίος επισημαίνει ότι η αλλαγή στη στάση της Εκκλησίας, που ήταν κάποτε πολύ αυστηρή, έχει σώσει πολλούς συνανθρώπους μας από την αυτοκτονία. Παλαιότερα, η στάση των ιερέων προς τις οικογένειες των αυτοχείρων ήταν καταδικαστική απόλυτα. Σήμερα παρατηρούμε μια τεράστια αλλαγή, η οποία επιβεβαιώνεται και στα ιερατικά συνέδρια στα οποία καλούμαστε να συμμετέχουμε, λέει ο κ. Κατσαβόρος. Πραγματικά, αισθάνομαι την ανάγκη να πω ένα μπράβο μεγάλο στην Εκκλησία για το έργο που προσφέρει στη στήριξη των ατόμων που θέλουν να αυτοκτονήσουν. Δεν είναι μικρός ο αριθμός μελλοντικών αυτοχείρων που έφτασε σε εμάς μέσω της Εκκλησίας, στην κυβερνητική τους οργάνωση. Συχνά πρόκειται για άτομα που έχουν πάει για εξομολόγηση και εκεί έχουν εκφράσει την επιθυμία να δώσουν τέλος στη ζωή τους. Με πρωτοβουλία της Εκκλησίας βλέπουμε αυτά τα πνευματικά, τα περιστατικά, τα οποία δέχονται και τη δική μας φροντίδα στη συνέχεια, παράλληλα με τη στήριξη που τους παρέχεται από το πνευματικό, από την Εκκλησία. Έτσι, πάρα πολλές φορές προλαμβάνονται πάρα πολλά άτομα. Αναφέρουμε δύο περιστατικά. Ένα περιστατικό σκέφτεται να αυτοκτονήσει. Το επιχειρεί κιόλας. Αλλά ο κύκλος ο θρησκευτικός που έχει μια συνεκτικότητα το αντιλαμβάνεται, το διαμηνύει. Κάνουν προσευχή, κάνουν παράκληση, αλλά ειδοποιούν και τους συγγενείς, οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι και ευθύνονται για την εξέλιξη του νεαρού. Ωστόσο, κάποιος από το συγγενικό περιβάλλον αρχίζει σε συνεννόηση με το πνευματικό να παίζει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ο υποψήφιος αυτό δεν κατάφερε την πρώτη φορά να αυτοκτονήσει και τον βρήκανε. Τη δεύτερη φορά που το επιχειρεί, έχει αντιδράσει από τους γονείς του, έχει φύγει από το σπίτι, η αδελφή του σε συνεννόηση με τον πνευματικό λέει: «Και εγώ μάλωσα με τους γονείς και θέλω να μένω μαζί σου». Σε συνεννόηση και οι τρεις με τον ψυχίατρο, χωρίς να ξέρει ο υποψήφιος αυτόχειρας, του βάζουνε στην τροφή του, στο νερό του, το φαρμακάκι του, αρχίζει σιγά σιγά να αισθάνεται λίγο διαφορετικά, να τα βλέπει λίγο διαφορετικά τα πράγματα και εν τέλει να φτάσει και στον γιατρό και να σωθεί, να δεχτεί να πάρει την αγωγή του. Όλο αυτό βέβαια το κάνει. Προχθές ήρθε μία και λέει: «Πάντα μπορώ να κοινωνάω πιο τακτικά». Τακτικά κοινωνάει. «Γιατί?», μου είπε ο ψυχίατρος. «Μα καλά, ο ψυχίατρος πώς μπορεί να κοινωνάς?». Να λέει, με ρώτησε, τι είναι αυτό που σε αναβαθμίζει ψυχολογικά περισσότερο, η συχνή θεία κοινωνία. Υπέρ στο πνευματικό σου και πιο συχνά να κοινωνάς. Όλο αυτό λοιπόν μας δείχνει πόσο πράγματι μπορεί να βοηθήσει μια σωστή, μια καλή σχέση της Εκκλησίας του Πνευματικού με τον γιατρό και βέβαια με τον ασθενή. Ας δούμε τώρα πώς εξελίσσεται η ψυχή και η ψυχολογία των ανθρώπων όταν σχετίζονται πιο άμεσα με τον Χριστό.
Βέβαια, επειδή ζούμε στην περίοδο της Αναστάσεως και μάλιστα στη βδομάδα του Θωμά, θα πούμε, θα αφορμηθούμε από αυτό το γεγονός. Οι προφήτες επανειλημμένως είχαν πει ότι ο Χριστός ποικιλοτρόπως θα πάθει. Βλέπετε τη Μεγάλη Παρασκευή, διαβάζουν και στις μεγάλες ώρες κάτι προφητείες πάρα πολύ λεπτομερείς, τι ακριβώς θα πάθει, τι σωματικά πάθει ο Χριστός, από τον Ισαΐα 801 π.Χ., από τον Μιχαία 600 και ούτω καθεξής. Και βέβαια, λέει και μια λεπτομέρεια ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ότι ο Χριστός όταν συνάντησε τους πορευομένους προς Εμαούς δύο μαθητές, επί δύο ώρες τους ανέλυε τις προφητείες για το πρόσωπό του και κυρίως για το πώς έπρεπε να πάθει και εν τέλει να αναστηθεί. Βέβαια ήταν ο καταλληλότερος ότι θα αναλύσει. Αλλά δύο ώρες πόσες προφητείες θα είπε άραγε. Αλλά και ο ίδιος ο Χριστός επανειλημμένος μίλησε ξεκάθαρα για το τι θα πάθει. Λες και ήταν τυφλοί και κουφοί οι μαθητές του. Πιο πολύ πίστευαν οι εχθροί του που πήγανε στο Ρωμαίο εκπρόσωπο τον Πιλάτο και είπανε αυτός ο πλάνος, θυμηθήκαμε ότι είχε πει ότι μετά από τρεις μέρες θα αναστηθεί, γι' αυτό βάλε φρουρά, δεν έχει ξαναγίνει αυτό να φυλάς ένα νεκρό να μην σου φύγει. Και βλέπετε και τους κατεδίκασε ο Χριστός, μέχρι και σήμερα η Ισραηλινή αστυνομία να φυλάει, να δει πως βγαίνει το φως από αυτόν τον περίφημο τάφο του Χριστού. Και να μην πιστεύει, διότι είναι θέμα θαύματος να πιστέψεις. Είναι θέμα χάριτος και διάφορος. Ο Χριστός λοιπόν, την πέμπτη Κυριακή των νηστείων, το ακούμε αυτό, λέει ξεκάθαρα, κοιτάξτε, σε μια φράση τα λέει όλα. Ιδού αναβαίνουμε εις Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου παραδοθήσεται της αρχιερεύσης και της γραμματεύσης. Και κατακριμούς θα τον καταδικάσουν αυτοί, δηλαδή το συνέδριο, το ανώτατο δικαστικό σώμα. Και θα τον παραδώσουν τη σέφνεση. Ο Πιλάτος ήταν εκπρόσωπος των ειδωλολατών. Και εμπέξους είναι αυτό, και μαστιγώσους είναι αυτόν, και εντύσους είναι αυτόν, και αποκτενούς είναι. Διότι δεν είχαν δικαίωμα οι υπήκοοι Ρωμαίοι να σκοτώνουν, να οδηγούν στην θανατική ποινή. Και την τρίτη μέρα αναστήσεται. Τα λέει σε μία φράση όλα. Δεν ακούνε τίποτα, δεν καταλαβαίνουν τίποτα οι μαθητές. Αμέσως μετά του λένε, όταν θα γίνεις βασιλιάς σαν τον Δαβίδ, ποιος θα γίνει υπουργός καλύτερος, εγώ ή ο Ιάκωβος κλπ. Και μαλώνουν μεταξύ τους. Ο Σατανάς, λέει ο Χριστός, τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, έχει πάρει, πάλι από τον ίδιο έχει πάρει, γιατί ο Χριστός ήταν συγχρόνως και στον ουρανό, άδεια να σας διαλύσει και εσάς, να με χτυπήσει και εμένα, να σας διαλύσει και εσάς. Και πράγματι, αυτό γίνεται. Λέει επίσης το μυστικό δείπνο, μικρόν, λίγο χρόνο, και ου θεωρείτε με, δεν θα μπορείτε να με δείτε, θα πεθάνω. Και πάλι μικρόν και όψεστε με. Και μετά από λίγο πάλι θα με δείτε. Τους τα λέει όλα κατά λεπτός. Δεν τα καταλαβαίνουν. Αμήν αμήν λέγω εμήν ότι κλάψετε και θρυνήσετε εσείς. Ο δε κόσμος χαρίσετε. Όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν το θάνατό μου θα το πανηγυρίσουν. Εμείς δεν λυπηθείστε, αλλά λύπη μόνη χαρά αν γεννήσετε. Όταν θα δείτε την Ανάστασή μου, θα αντιστραφούν τα πράγματα. Όταν έρχεται ο Χριστός λοιπόν το βράδυ της Αναστάσεως, οι μαθητές κυριολεκτικά πάσχουν από μίζωνα κατάθλιψη. Ακούστε τι τους περιτριγυρίζει. Πρώτον, έχουν απογοητευτεί από το δάσκαλο. Εμείς ελπίζομαι ότι ούτως εστιολητρούστε τον Ισραήλ. Τον περιμένουμε σαν νέο Δαβίδ. Να αποτινάξει το ζυγό των Ρωμαίων. Να ιδρύσει την ένδοξη βασιλεία του Δαβίδ. Και άσε, τα έχουμε κάνει θάλασσα. Γιατί είστε τόσο λυπημένοι, σου είπε ο Χριστός, που ήταν εν εταίρο μορφή και δεν τον αναγνώρισαν. Για αυτό το λόγο. Καλά, πού ζεις, του λένε εσύ. Μόνος παλικής είναι η Ιερουσαλήμ. Και ούτε έγινε αυτά γεννόμενα είναι αυτή. Όλα αυτά που έγιναν. Αλλά δεν είναι μόνο για αυτό το λόγο στεναχωρημένοι. Έχουν απερίγραπτη θλίψη, παρότι έχουν έρθει οι μυροφόρες και τους έχουν πει ότι είδαν αναστημένο τον Χριστό, γιατί οι Εβραίοι έχουν πληρώσει τους στρατιώτες, τους φύλακες που τους είπαν, αναστήθηκε αυτός, να λένε ότι το βλέψαν οι μαθητές. Και λένε, αφού φάγανε το δάσκαλο, σίγουρα είναι θέμα ώρας να έρθουν να μας πιάσουν και εμάς. Και αν δεν, ξέρουμε εμείς ότι δεν το βλέψαμε, αλλά αν δεν να τους πείσεις αυτούς ό,τι θέλουν να θα βγάλουν στην απόφαση του δικαστηρίου.
Δηλαδή αντιμετωπίζουμε την ποινή του θανάτου. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Ξέρουμε ακόμα και σήμερα τι θα πει φανατικός Εβραίος. Σκεφτείτε εκείνη τη φάση. Φάγανε τον ίδιο τον Χριστό. Δεν θα τρώγανε τους μαθητές. Ήταν σίγουροι. Και μέσα σε αυτή την ψυχολογική κατάσταση, επαναλαμβάνω, ρεκόψαν τα μηνύματα και δεν τα παίρνανε είδηση, συσκέφτεται τι θα κάνουμε. Και ξαφνικά και κλεισμένο των θυρών και των παραθύρων μπαίνει ο Χριστός. Άλλο πρόβλημα, φόβο. Θυμόμαστε ότι και στη θάλασσα που τον είδανε πανικοβλήθηκαν και τον θεώρησαν φάντασμα, τώρα σίγουρα είναι φάντασμα. Ούτε συζήτηση. Κυριολεκτικά τα χάσαν. Πάνιασαν. Δεν μπορούσαν να μιλήσουν. Γι' αυτό ο Χριστός το πρώτο που τους λέει, το οποίο όμως δεν είναι άμυρο γενικότερης σχέσεως και συναντήσεως με τον Χριστό, η ειρήνη ημίν. Ηρεμήστε, θα λέγαμε εμείς. Η ειρήνη, μη φοβάστε, εγώ είμαι. Και επειδή βέβαια καταλαβαίνω ότι δεν μπορείτε να το καταλάβετε, να, πιάστε με. Επί των τύπων των ύλων, στις τρύπες των καρφιών και στην πλευρά μου, πιάστε με να δείτε. Ο Χριστός είχε σώμα και έχει σώμα, το οποίο είχε όμως και σαρκικές και πνευματικές ιδιότητες, μπορούσε να μπει και των θυρών και κλεισμένων. Αλλά όταν το έπιανε, δεν έπιανε αέρα, έπιανε σώμα. Φέρτε μου να φάω. Και λέει μετά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, «Ον της οφθαλμής ημών εωράκα, όν εωράκα, μεν εθεασάμεθα». Τον ακούσαν με τα αυτιά μας. Εχείρες ημών εψηλάφησαν. Φαίνεται ότι όχι μία φορά, πολλές φορές. Τον έπιασαν. Δεν ήταν μόνο ο Θωμάς, ο φακός, ο άπιστος που λέμε και δύσπιστος κλπ. Όλοι! Και εδώ που τα λέμε, και εμείς στη θέση τους, εμείς ξέρουμε την ιστορία και από ανάποδα, αλλά ας έρθουμε στη θέση τους. Εύκολο είναι να πιστέψεις ότι μόνος του αναστήθηκε κάποιος και έχει το σώμα του και μάλιστα έχει πνευματικές ιδιότητες ή χρόνος. Αυτή λοιπόν η κατάσταση είναι που βρίσκει ο Χριστός όταν τους λέει να έχετε ειρήνη. Αυτό είναι όμως και το πρώτο στοιχείο. Έχει υπόψη ο Χριστός και τους διωγμούς που θα υποστούν. Και γι' αυτό τους λέει ειρήνη, γιατί δεν πέρασαν και λίγα μετά. Έχει υπόψη του όλη την ιστορία. Αλλά τους λέει ειρήνη, γιατί η ειρήνη του Χριστού είναι κάτι απεριγράπτως ποιοτικά ανώτερο. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ότι η ειρήνη το ωραίο πράγμα και όνομα. Το μεν πράγμα, το μεν όνομα πανταχού, το δε πράγμα ουδανού. Όλοι μιλάνε για την ειρήνη. Υπάρχουν ειρηνιστές, υπάρχουν ειρηνιστικά κινήματα, υπάρχουν οργανισμοί που ασχολούνται με την ειρήνη, υποτίθεται διεθνής κλπ. Αλλά δεν είναι η ειρήνη αυτή. Γι' αυτό και ο Χριστός πάλι στο μυστικό δείπνο λέει η ειρήνη την εμήν δίδομη ημήν, ου καθώς ο κόσμος δίδωση. Δεν σας δίνω τέτοια ψευδεπίγραφη επιφανειακή σκάρτη πληρωμένη γεμάτη από φόβο και αγωνία η ειρήνη, όχι τέτοια ειρήνη. Σας δίνω μια ειρήνη την οποία κανείς δεν μπορεί να σας την κλέψει. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, επειδή είδε ο Χριστός αυτά και κατάλαβε ότι έρχονται πόλεμοι και λοιπά, τους υποσχέθηκε ότι θα τους δώσει την ειρήνη, αλλά την ειρήνη τη δική του. Είναι μια ειρήνη εσωτερική, μια ειρήνη ουράνια, μια ειρήνη ανέκλειπτος, δεν μπορεί να την κλέψει κανένας. Δηλαδή, ο Δήμιος σε βασανίζει φρικτά. Την ειρήνη δεν μπορεί να την πάρει. Και έχουμε πάρα πολλά περιστατικά στα μαρτυρολόγια που οι Δήμοι, καλά πιστεύουν και γίνονται χριστιανοί, έχουν ολόκληρη κατηγορία εκδημίων Αγίων, αλλά και οι τύρανοι, οι βασιλείς, είναι τέστα νεύρα. Αντί να θυμώσει αυτός ο οποίος υφίσταται, αυτός είναι ειρηνικός, είναι χαρούμενος. Είναι απίστευτο, είναι ανερμήνευτο αυτό το οποίο βλέπουν. Είναι μια ειρήνη που προέρχεται από τον ίδιο το Θεό. Η ειρήνη την εμεί. Δεν μπορούμε ούτε να διανοηθούμε, πόσο δεν μπορούμε να διανοηθούμε τι ειρήνη είχε ο Χριστός ως άνθρωπος, που είχε και την πλήρη αναμαρτησία και την πλήρη επαφή
Έχει τη μακαρία όραση, όπως λένε οι πατέρες, με τον ουράνιο πατέρα. Γι' αυτό και το μόνο το οποίο παραπονέθηκε ήταν όταν έχασε την επαφή του με τον Θεό πάνω στο Σταυρό. Μαστιγώσεις, εμπτυσμός, ουραπεσμός. Δεν παραπονέθηκε. Άρα, γιατί Θεέ μου με άφησες? Διότι είχε γίνει περιμόν κατάνα εκείνη τη στιγμή, βέβαια. Ο Χριστός προφητεύεται και από τον Ισαΐα και από τον Μιχαία και από τον Ψαλμοδό ως άρχοντας της ειρήνης. Και βλέπετε οι άγγελοι μόλις έρχεται ο Χριστός τι λένε? Ενυψίστης, δόξα ενυψίστης Θεού και επί γης ειρήνη. Τώρα μπορεί να έρθει η ειρήνη. Θα μου πείτε, δεν έχουν ειρήνη στο αιματόβρεπτο και δακρύβρεπτο πρόσωπο της γης. Έχουμε. Απλώς την έχει όποιος θέλει. Δηλαδή όποιος θέλει να έχει σχέση με τον ειρηνοποιό Χριστό και τον ειρηνοπάνω και παράκλητο. Αυτός έχει ειρήνη. Αλλά ασφαλώς οι άνθρωποι του σκότους συνεχίζουν να κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά όμως δεν έχουν την δύναμη να διακυβεύσουν αυτό το πολυτιμότατο αγαθό. Μπορεί λίγο αλυσιάνος ο Χριστόστομος, ο Χριστός δεν υπόσχεται να σε κάνει πλούσιο. Ο Χριστός δεν υπόσχεται να σου βρει δουλειά. Ο Χριστός δεν υπόσχεται να σου δώσει σπίτια και κτήματα και αποκτήματα. Ούτε υγεία ακόμα λέει δεν υπόσχεται να σου δώσει. Υπόσχεται να σου δώσει ειρήνη όμως και χαρά και ευτυχία. Μπορεί να είσαι στις πιο δύσκολες συνθήκες όπως τώρα, ας πούμε, που δεν είναι πιο δύσκολες, αλλά είναι δύσκολες. Και να έχεις ευτυχία αν έχεις τον Χριστό. Είναι λοιπόν η ειρήνη που δίνει ο Χριστός όταν σχετιστεί κάποιος με τον Χριστό. Δεν μπορούμε να φτάσουμε την ειρήνη, λέει ο ιερός Αυγουστίνος, που είχε ο Χριστός σαν άνθρωπος. Αλλά πάντως έχουμε μια ειρήνη που μοιάζει και πηγάζει από την ειρήνη που είχε ο Χριστός. Η ειρήνη του κόσμου, τα λένε οι πατέρες και τα ξέρουμε κι εμείς, είπαμε είναι κύβδηλη ειρήνη. Και βέβαια η ειρήνη αυτή έρχεται όταν κάποιος αγαπάει τον Θεό και αγαπάει τον Θεό όπως μας λέει ο Χριστός, όταν τηρεί τις εντολές του, όχι να λέει θεωρίες, που πάσο λέγονται Κύριε, Κύριε, αλλά οποιον το θέλει να του πατρώσει. Τώρα, πώς κάνει ο Χριστός τον άνθρωπο όταν σχετιστεί μαζί του? Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο δαιμονισμένος των Γαδαρινών. Ήταν ένας άνθρωπος έξαλλος, γυμνός, αιμοβόρος, επικίνδυνος, και έμενε εν της μνήμαση, αφιλάνθρωπος, αφιλόθεος, άφιλος. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν με μία λέξη επικίνδυνος και μαζοχιστής. Τα πάντα ήταν ένα άγριο θηρίο. Δενότανε λέει με σιδηρά δεσμά και πέδες και χειροπέδες και τα σπάγε. Για φανταστείτε, γιατί ο δαίμονος έχει δύναμη. Και γινόταν επιθετικός. Ήρθε ο Χριστός, τον θεράπευσε, αυτό μας ενδιαφέρει. Και έρχονται οι συμπατριώτες και βλέπουν και έβρον τον άνθρωπο, αφού τα δαιμόνια εξελιλήθη, καθήμενο. Κοιτάξτε πόσο σύντομος, αλλά και αποκαλυπτικός είναι ο ηγητής. Ηματισμένο και σοφρονούντα παρά τους πόδες του Ιησού. Και φοβήθησαν. Θα λέγανε στην χείλη, έπαθαν την πλάκα τους. Πώς είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να είναι ντυμένος, ευπρεπισμένος, ακόμα και αυτό, επειδή το έχουμε και αυτό ως φαινόμενο στην εποχή μας, δείχνει πόσο το θέλει τον ενηματισμένος ο Θεός και πόσο το θέλει ο εχθρός του Θεού το άλλο. Αλλά και σοφρονών, είχε τα λογικά του. Και παρά τους πόδους του Ιησού ήταν άνθρωπος πλέον. Καθόταν και συνομιλούσε και άκουγε και παραδειγματιζόταν. Να πούμε το παράδειγμα του Σαύλου, εμπνέων απειλής. Ήταν επικίνδυνος ο Σαύλος. Ήταν χωρίς υπερβολή αιμοβόρος. Ήταν συνευδοκόντι αν αιρέσει του Στεφάνου. Ήταν ένας άνθρωπος τον οποίο και όταν έγινε Απόστολος τον έτρεμαν οι Χριστιανοί. Κανένα δεν θα τον κάνει φίλο. Οι Εβραίοι τον κυνηγούσαν γιατί έγινε Χριστιανός. Οι Χριστιανοί λέγανε μπα κατάσκοπος είναι ακόμα. Δεν τον θέλανε. Αυτός ήταν ο Σαύλος. Πώς τον έκανε ο Χριστός όταν το συνάντησε? Το άλλο άκρο, ο άνθρωπος της αγάπης, ο άνθρωπος της συγχωρητικότητας, ο άνθρωπος λέει, που ήταν έτσι ή αλλιώς προσοντούχος. Έχουμε έναν Άγιο, τον Μωυσή τον Αιθίωπα, ο οποίος ήταν αρχιλίσταρχος.
και άρχισε συμμορήτης. Απλώς είχε μια ευλάβη και έκανε πάντα προσευχή στην Παναγία. Εμφανίστηκε η Παναγία, του λέει: κοίταξε να δεις, έχεις κάνει πάρα πολλά, αλλά αφού συνέχεια με επικαλείσαι, εγώ θα σε βοηθήσω. Και πράγματι, μετανόησε και έγινε μένας, μοναχός και ασκητής κλπ. Αλλά μια φορά που ήταν στη σπηλιά του και προσευχόταν, πήγανε παλιοί μαθητές του ληστές να τον βλέψουν. Αλλά αυτός ήταν και άνθρωπος τεράστιος. Τους έπιασε από το λαιμό. Εγώ σε έμαθα να βλέπεις. Εμένα θα βλέψεις. Σε κόσε ψηλά. Μετανόησαν γιατί. Γίνανε μάζι. Έτσι κάνει ο Χριστός τους ανθρώπους. Αναφέρεται ότι ο Δαρβίνος, που είναι παρεξηγημένο για διάφορα, είχε πάει στα 30 του περίπου ένα ταξίδι στον Ειρηνικό, κάπου στην Καραβαϊκή, και εκεί είδε σε ένα νησί μια φυλή πάρα πολύ από ανθρώπους ανθρώπους, αγριανθρώπους. Λέει, σίγουρα ο άνθρωπος κατάγεται από τον πυθικό. Καλά το σκέφτομαι. Μετά από 30 χρόνια στα 60 το ξαναπήγε και το έκανε επίτηδες. Όφερε έτσι. Και είχαν προλάβει πριν από 20 χρόνια να πάνε οι Ιεραπόστολοι. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν γίνει άλλοι άνθρωποι. Κατέβηκε, τους είδε. Λέει, δεν το πιστεύω. Πράγματι, ο Χριστός είναι Θεός και ο άνθρωπος είναι από τον Θεό, είπε τότε ο Δαρβίνος, βλέποντας αυτή την θεαματική αλλαγή που είχε κάνει ο Χριστός. Ας πω και ένα σύγχρονο πράγμα. Ήταν ένας μπράβος της νύχτας. Δεν είχε αφήσει και κανέναν άνθρωπο που θα μην τον πλακώσει το ξύλο. Τη γυναίκα του καλά, δεν θα είχε λίγο. Τέλος πάντων, τα παιδιά του ερχόντουσαν στην εξομολόγηση. Μου λένε, και λίγο πας να εξομολογηθεί. Αδιαβάσει την Καινή Διαθήκη. Μα αυτά που είχε ακούσει και μου ακούσε, αδιαβάσει την Καινή Διαθήκη. Εν τω μεταξύ όμως αρρώστησε από καρδιά βαριά. Και μου λέει, θα κάνει εγχείρηση. Καλά είχε αυτός. Στην εγχείρηση πήγε καλά εγχείρηση, αλλά δεν έφερνε μπρος η καρδιά. Παλεύανε αυτοί. Μετά από ένα διάστημα, κάνα τις μαλάξεις, το ξέρω εγώ, του πανήλθε. Μείνει η γυναίκα του μέσα. Ξέρεις τι έγινε, λέει αυτός, ξέρω, γιατί είχε ενημερωθεί από τους γιατρούς. Τα μάτια δεν έπαιρνε πρόσφατα. Όχι, δεν ξέρεις. Πού δεν ξέρω, λοιπόν, πάνε οι γιατροί. Καλά, αυτό που θα σου πω δεν το ξέρεις. Τι. Όπως ήμουνα, λέει εκεί, ξαφνικά βλέπω τέσσερις τεράστιες σκιές και άκουγα το εξής. Να τον πάρουμε, να τον πάρουμε. Μια φωνή πιο ψηλά. Όχι, αφήστε το. Πρέπει να μετανοήσει πρώτα. Θέλω να εξομολογηθώ το γρηγορότερο. Και πράγματι, μπήκε στην εξομολόγηση. Τώρα ζει τις αντίστροφες καταστάσεις. Όπατε με εγώ που είδαμε όλο τον κόσμο, να μου φωνάζει η γυναίκα, μου παίζει γλώσσα. Τι πράγματα είναι αυτά. Τσιμπάω τον εαυτό μου να δω αν είμαι εγώ. Πήγαινε στην εκκλησία, διαβάζω την διαγραφή, προσεύχομαι, εγώ είμαι αυτό. Ο ίδιος δεν πιστεύει ότι είναι ο ίδιος. Τόσο πολύ μπορεί να σε αλλάξει ο Χριστός. Ένας από τους διασημότερους τις 17 Νοέμβρη, ας πω και αυτό. Είναι γνωστός μου ο αδελφός του. Βλέπω κάτι ανακοινώσει των αρχικών για τον αδελφό σου. Τι γίνεται εκεί πέρα. Τι γίνεται. Ας τους αναρχικούς, τι λένε. Να σου πω εγώ τι γίνεται. Ο αδελφός μου έχει μετανοήσει, ξομολογείται τακτικά, κοινωνάει κάθε Σάββατο που γίνεται ειδική θεία λειτουργία για τα αδέλφια μου μέσα στο κορυδαλό. Άλλος άνθρωπος έχει γίνει. Δεν τα λένε αυτά οι τηλεοράσεις και οι ειδήσεις, εκτός από αυτό που μας περιττώ. Οι άλλοι δεν τα λένε. Αλλά ο Χριστός
μπορεί να κάνουν την πιο απίθανη μεταβολή. Ούτε ο ίδιος, όπως σας είπα, ο εαυτός του δεν πιστεύει του πρώην αμαρτωλού ότι μπορεί να γίνει έτσι. Αυτή είναι η αλλαγή που μπορεί να κάνει ο Χριστός. Ας σας πω κι άλλο, γιατί οι ιστορίες δεν κουράζουν. Πάει ένας στο Διαβαλκανικό που ξέρετε έχουν στη Θεσσαλονίκη ιατρικό κέντρο να χειρουργεί στη γυναίκα του πολύ σοβαρό πρόβλημα. Βγαίνει ένας τόπος, του λένε γιατρός, καθηγητής, λέει εγώ, την κυρία εγώ. Λέει όχι κύριε, δεν έχω τα λεφτά στους κρέους σας. Όχι, εγώ θα τη χειρουργήσω τη γυναίκα σου. Μα δεν έχω τα λεφτά. Εγώ θα τη χειρουργήσω, λέω, και δωρεάν. Πώς. Δεν με ξέρετε. Εγώ σε ξέρω, εσύ δεν με ξέρεις. Πότε πώς. Δεν έχεις ένα μαγαζάκι εκεί στο κέντρο. Ναι. Και απ' έξω το μαγαζάκι δεν έχεις βγάλει ένα κασελάκι με θρησκευτικά περιοδικά. Ναι. Άκου να δεις άνθρωπέ μου τι μου έκανες. Εγώ είχα ένα παιδί αλήτη. Με τίποτα δεν μπορούσα να τον αλλάξω. Τίποτα. Όπου και να πήρα δεν μπορούσαν τίποτα, δεν άκουγε κανέναν. Και αυτός έτυχε να περνάει έξω από το μαγαζί σου. Και λέει, δεν παίρνω ένα περιοδικό. Είπε το παιδί μου. Και το πήρε και το διάβασε. Και άλλαξε. Δεν τον αναγνωρίζω το γιο μου. Εσύ έσωσες το γιο μου. Και εγώ τώρα θα σώσω τη γυναίκα σου. Αυτός αγαπητοί αδελφοί μου ο Χριστός. Και σήμερα κάνει συνεχώς θαύματα, διότι η Εκκλησία είναι ο Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνας, όπως λέει ο πατέρας. Και σήμερα κάνει συνέχεια θαύματα. Απλώς δεν μιλάει. Λέει η Βασιλεία του Θεού και έρχεται να τα παρατηρήσει. Δεν του αρέσει να κάνει εντυπωσιασμό, αλλά κάνει τη δουλειά του. Και να σας πω, αν θέλετε, και για εμάς τους παπάδες. Εμείς πολλές φορές χαλάστρα κάνουμε. Δηλαδή, όταν έγινε η Επανάσταση του 1937 στη Ρωσία, Μπολσεβίκη στο Πατριάς. Του λένε, εμείς θα διορθώσουμε τα σφάλματα του Διοκλητιανού. Τώρα θα δεις τι θα κάνουμε. Λέει ο Πατριάς. Οι Ρώσοι φημίζουν και την διπλωματία τους. Όχι, δεν μπορεί να κάνετε τίποτα να ξέρεις. Τώρα εμείς ξέρουμε για την εξέλιξη. Τότε ήταν στο ξεκίνημα, στη χαρά τους. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Γιατί? Γιατί εμείς 2.000 χρόνια, λέει η ιερής, προσπαθούμε να χαλάσουμε τη δουλειά του Χριστού και δεν τα έχουμε καταφέρει. Όχι επίτηδες, αλλά από την αμαρτωλότητά μας και την ελλειπτικότητά μας. Αφού εμείς, γιατί είμαστε από μέσα, δεν μπορούμε, άρα και εσύ δεν μπορείς. Ο Χριστός, αδελφοί μου, κάνει τη δουλειά. Και κάνει καλή δουλειά. Και την κάνει όλη τη δουλειά. Και κάνει θαύματα. Και τότε και τώρα. Λέει και μια άλλη λέξη, φράση, εκεί πέρα, στο Ευαγγέλιο του Θωμά. Λέει, εχάρισαν όλοι οι μαθητές, οι δόντες των Κύριων. Χάρισαν. Αυτό είναι μια άλλη κατάσταση, μετά την ειρήνη του Θεού, του Χριστού. Δηλαδή, ο Χριστός φέρνει χαρά. Και το έχει πει κάτι, το πάλι ο Χριστός, στο μυστικό δείπνο. Πάρν όψεστε, πανεδείτε, και χαρίστε ημών η καρδία και την χαρά ημών ουδείς αίρια φημών. Την χαρά που θα σας δώσω εγώ τότε και κυρίως όταν θα σχετιστείτε μετά την Πεντηκοστή μαζί μου, δεν μπορεί κανείς να σας την πάρει. Λέω μια λεπτομέρεια πάλι. Λέει στις πράξεις. Στις πρώτες μέρες μίλαγε ο Πέτρος και ο Ιωάννης για τον Χριστό. Τότε ακόμα δεν είχε η Εκκλησία δημιουργηθεί. Μέχρι το τέλος περίπου του 1ου αιώνα θεωρούσαμε το χριστιανισμό αίρεση του Ιουδαϊσμού. Για να καταλάβετε. Μιλάμε τώρα για το 30. Τίποτε, το 35. Τους πιάνουνε, του λένε, δεν σας είπαμε να μιλάτε γι' αυτό, ναι. Τέλος πάντων, επενέβη ο Καμαλή, τους είπε ότι, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι 30 τουλάχιστον την εποχή του Χριστού, άνθρωποι, επαναστάτες, είχαν διεκδικήσει τον τίτλο του Μεσσία. Ήταν εποχή που περίμεναν τον Μεσσία. Και λέει τότε ο Γαμαλή, τόσοι διεκδίκησαν τον τίτλο του Μεσσία και πάει. Κάνε κάποιες ψευτοεπαναστάσεις και χάθηκαν. Και αυτοί έτσι θα σβήσουν. Αλλά άμα είναι από το Θεό. Τέλος πάντων, λέει, εντάξει, θα τους δίνουμε να πάρουν το μάθημά τους
να φοβηθούν και λιγάκι. Τους έδινα λοιπόν, τους ράβησα και τους λέει, δεν θα ξαναμιλήσετε, έτσι. Παρακάτω λέει ο Εγγλίσης ότι μετά από λίγο και το απόγευμα πήγαν και μίλανε. Αλλά λέει μια χαρακτηριστική φράση. Ημένουν, δηλαδή οι δύο αυτοί οι Απόστολοι που τις έφαγαν, επορεύοντο χαίροντες. Βγήκαν το συνέδριο ξυλοφορτωμένοι και ήταν γεμάτη χαρά. Από προσώπου του συνεδρίου, ότι υπέρ του ονόματος αυτού κατεξιώθησαν από τη μαστίνη. Κοιτάξτε, λογική. Τι ωραία τη φάγανε. Για το Χριστό είπε ο Κύριος, μακάρι είστε όταν ομιλήσωση και διώξωση και είπε πάνω, ρήμα από νερό. Ψευδόμενη είναι και λέμε. Το ότι, δεν εξηγείται ψυχολογικά αυτό, το ότι τη φάγαμε, αλλά για το Χριστό είναι κέρδος. Ένας ήρθε να ξεμολογηθεί από ένα δύο σύγχρονα. Ήρθε να ξεμολογηθεί. Άνθρωπος ο οποίος ποτέ δεν είχε καμία σχέση με την Εκκλησία. Μπορεί να σας πω και γιατί αποφάσισα να ξεμολογηθώ. Είχα ένα φίλο που σχετίστηκε με την Εκκλησία και τον έβλεπα να γίνει τώρα και πιο χαρούμενος. Βλέπω στα κομμάτια, τι έχει αυτός και είναι χαρούμενος και τον ρώτησα. Καλά, τι έχεις και είσαι χαρούμενος. Ένα πηγαίνω και εξομολογώ, προσπαθώ, θα το κάνω και εγώ. Δίτης ήταν αυτός. Δεν είχε καμία σχέση, βλέπω την Εκκλησία. Πέρασαν 5 χρόνια. Ρωτάω τον φίλο του. Του, τι γίνεται, πώς πάει αυτός. Αφήστε. Οι φίλοι του θέλουν να έρθουν να ξεμολογηθούν. Γιατί. Λέει, 5 χρόνια νεότερος έχει γίνει αυτός. Δηλαδή, δεν έχει συνδεθέτει για την ομορφιά τους. Αλλά ο Χριστός, άμα σου κάνει όμορφη ψυχή, σου κάνει όλα όμορφα. Στην πιο δύσκολη συνθήκη, μπορεί να στα κάνει όλα, αρκεί να του τα δώσεις. Λέω απλώς αχροθυγός ότι ο Χριστός εκείνη την ημέρα που πήγε, την πρώτη ημέρα της Αναστάσεως που έκτοτε ονομάστηκε Κυριακή και από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου από το 320 και μετά καθιερώθηκε και ως αργία κρατική και την έχουμε και μέχρι σήμερα. Λοιπόν, από τότε, τη λένε Κυριακή, δεν τη λέμε πρώτη, όπως λέμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, για να είναι η μέρα του Κυρίου και όχι η μέρα της ξάπλας και της δουλειάς. Από τότε άλλαξαν τα πράγματα. Αλλά λέει εκεί πέρα ότι εκείνη την ημέρα τους είπε ο Χριστός, λάβετε Πνεύμα Άγιο. Αν την αναφείτε, αφήνετε αυτή. Μπορείτε να συγχωρείτε όπως συγχωρώ εγώ. Τους έδωσε την δική του εξοχή. Γιατί φυλάνε το χέρι του παπά. Γιατί είναι το χέρι του παπά, όχι, είναι το χέρι του Χριστού. Αλλά και ο κάθε χριστιανός μέσα του έχει Άγιο Πνεύμα. Και θα σας πω και γι' αυτό ένα παράδειγμα. Το οποίο είναι πολλαπλό παράδειγμα. Όταν αξιωνόμαστε να βαφτίσουμε ένα ενήλικα, που λένε συνήθως, κοίταξε να δεις. Ό,τι και να σου πω, δεν μπορεί να περιγράψει αυτό που θα ζήσεις. Όταν θα βαφτιστείς και θα μπει μέσα σου το Άγιο Πνεύμα, λάβετε πνευμάκιο, τότε δεν θα μπορείς να περιγράψεις την ειρήνη σου και τη χαρά σου. Μόνο να το ζήσεις μπορείς, δεν μπορώ να σου το πω. Περισσότερο. Και όταν λοιπόν γίνεται η βάφτιση, λένε οι άνθρωποι, παρότι μου έπεσε αυτό, πάλι δεν μπορώ να περιγράψω αυτό που ζω. Είναι πάνω από αυτό που μου είπες, ότι δεν θα μπορώ να το καταλάβω. Τόση είναι η χαρά μου και τόση είναι η ειρήνη μου. Να το τρίτο στοιχείο. Ειρήνη, χαρά, αλλά όλα αυτά δεν τα δίνει ούτε το χρήμα, ούτε το κτήμα, ούτε το προπόδεκτο, το λόγο, το ό,τι θέλετε, το δίνει το Άγιο Πνεύμα. Όταν έρχεται το Άγιο Πνεύμα, ο 33ος ψαλμός, που είναι ψαλμός του Δαβίου, λέει και αυτό που το ακούμε στις αυτοκλασίες, πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούντες των Κύριων και κερακαθίσονται παντός αγαθού. Έχω περιστατικό. 2 αδέρφια, γυναίκες. Η μία λίγο μεγαλοπιασμένη, αλλά της εκκλησίας υποτίθεται. Η άλλη δεν είχε σχέση. Μου λέει, έχω μια αδελφή που είναι λίγο ανεπρόκοπη πριν μερικά χρόνια. Θα την πάρεις, εξομολογηθεί. Άσε. Αυτά είναι τα απειλή. Και την ευλογούσε ο Θεός. Ο άντρας της
καφετζής ήταν. Να μην σας τα πολυλογώ. Σήμερα οι άλλοι που τελικά δεν εξομολογείται, αλλά έκανε την της εκκλησίας, τώρα είναι χωρίς με τον άντρα της, γιατί τον έπιασε να την απατάει. Και ήταν και βιομήχανος. Στα πράγμα και ανάποδα πάνε και αυτά. Και ζητάνε από τον καφετζή τον κακομοίρη να τους δώσει λεφτά για να ζήσουν. Πλούσιοι ευτόχευσαν και πείνασαν. Οι δε εξητούνται στον Κύριο μου και λατωθήσονται παντός αγαθού. Μα άμα έχεις τον φωτήρα παντός αγαθού, πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον άνωθενες και καταδέον εξού του Πατρός, των Φώτων λέμε στο τέλος της Θείας Λειτουργίας. Τι ανάγκη έχεις στους άλλους. Ανάγκη στον Θεό. Ανάγκη στον Θεό. Στην κρίση, τρεις άνθρωποι λένε, μείναμε χωρίς δουλειά. Πήγαινε στον Άγιο Δημήτριο, ανάλογα όπως τον λέγαμε καθένα, πήγαινε στον Άγιο Ελευθέριο, πήγαινε στον Άγιο... Και πες του το. Εγώ τι να σου πω. Έχω τρία τουλάχιστον προς το παρόν περιστατικά. Μπορεί αύριο που θα σας ξαναπώ να έχω παραπάνω. Βρήκαν δουλειά. Άμα θέλει ο Θεός και εκλήθον μπορεί να σηκώσει τέκνα το Αβραάμ. Και θα τελειώσω με ένα προφητικό λόγο ενός παλιού πρωθυπουργού, για να μην πιάνουμε τους θεολόγους και τους κληρικούς, ο οποίος ήταν και ακαδημαϊκός πολυλόγιος, Παναγιώτης Κανελόπουλος, 1953, δηλαδή πριν 60 χρόνια. Έγραψε ένα βιβλίο μέσα στα πάρα πολλά βιβλία που έγραψε, που λέει «Ο Χριστιανισμός και η εποχή μας». Λέει λοιπόν, έχω γράψει πολλά βιβλία στη ζωή μου. Χιλιάδες είναι οι τυπωμένες σελίδες που έχουν συνδεθεί με το όνομά μου. Γιατί τάχα αισθάνθηκα την ανάγκη, προλογίζοντας ειδικά το δικό μου αυτό βιβλίο, να μιλήσω με τρόπο τόσο εξομολογητικό. Ίσως γιατί κανένα άλλο βιβλίο μου δεν είναι τόσο δικό μου, όσο είναι αυτό. Ο Ιησούς, η Σταύρωση, ο Θάνατος, το άγνωστο, η πίστη, είναι τάχα όλα αυτά δικά μου, ναι. Είναι πολύ δικά μου, περισσότερο από όλα τα θέματα που έχω διαπραγματευτεί ως τώρα. Είναι δικά μου όσο είναι και ορονό. Γι' αυτό ακριβώς είναι πολύ δικά μου. Και απρώτη φορά μετράω την εποχή μου. Αλλά και στο παρελθόν και στο μέλλον, με μέτρα τόσο μεγάλα όσα είναι ο Ιησούς, δεν το έχω ξανακάνει. Η Σταύρωση, ο Θάνατος, το άγνωστο, ο πόνος, η πίστη. Τα μέτρα είναι ασύλληπτα. Πώς τόλμησα εγώ να ασχοληθώ με αυτά. Στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου που άρχιζε, οι μέρες μας είναι δύσκολες. Η ιστορία φιλορροεί. Ποτέ δεν είχαν γυμνωθεί τα δέντρα της τόσο πολύ. Ξεφτίζει η ιστορία. Κάποια πολύ μεγάλα γεγονότα φαίνεται ότι σημειώνονται ή πλησιάζουν. Γεγονότα τέτοια που για την υποδοχή τους πρέπει να είναι άνθρωποι πολύ προετοιμασμένοι. Και φοβάμαι. Φοβάμαι ότι ποτέ δεν ήταν η ψυχή του ανθρώπου τόσο απροετοίμαστη για τα γεγονότα που έρχονται. Στο 8ο κεφάλαιο που το επέγραφε τα μεγάλα γεγονότα της εποχής μας, σημείωσε. Στην εποχή μας κλονίστηκαν όλα. Η ψυχή των ανθρώπων έχει αρχιάσει. Οι πιστοί είναι λίγοι, με όμικρον γιώτα. Και αυτή η πίστη αυτών των πιστών είναι λίγοι, με ήττα. Οι λίγοι πιστοί έχουν λίγη πίστη. Και το μεταφυσικό κενό εκτείνεται και εντείνεται τη στιγμή που προμηνύονται οι πιο μεγάλες εξελίξεις στην ιστορία. Ίσως οι πιο μεγάλες ανθρώπινες δοκιμασίες στην ιστορία του κόσμου. Τα προβλήματα είναι πραγματικά πολύ βαριά. Δεν υπάρχουν μόνο προβλήματα, έχουν αρχίσει ήδη και τα μεγάλα γεγονότα. Και η ψυχή των ανθρώπων είναι απροετοίμαστη δυστυχώς. Είναι αδιανή. Πώς θα αντέξει άραγε τα γεγονότα που έρχονται χωρίς να γεμίσει. Και πώς θα γεμίσει. Όλοι οι ανθρωπισμοί και οι ισμοί έχουν αποτύχει. Δεν μπορούμε ούτε τη φτώχεια, ούτε την πείνα,
Σηκώσαμε ποικίλα επαναστατικά λάβαρα, παραμερίσαμε εγωιστικά εκείνον που συμπλώνιζε τον κόσμο και σταυρώθηκε για τον κόσμο. Πάνω στον αθιστικό μας μεθύσι, ποτέ δεν θελήσαμε να παραδεχτούμε πως αυτός είναι ο μόνος έρων την αμαρτία του κόσμου. Αυτός κυβερνάει τον κόσμο, τον ορατό και τον αόρατο. Ότι χωρίς εμού, ου δίναστε ποιήν ουδέ. Εγώ αυτά είχα να σας πω. Αν όμως θέλετε και κάτι να συζητήσουμε, πολύ ευχαρίστω. Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Μιχαήλ. Νομίζω ότι η ώρα πέρασε, αλλά τόσο ευχάριστα που κοιτώντας μόνο το ρολόι καταλάβαμε ότι όντως πέρασε μια ώρα. Ήταν ιδιαίτερα εύκολο τα όσα ακούσαμε. Ιδιαίτερα κατανοητά, νομίζω, στον καθένα μας. Και θα έλεγα επίσης και ιδιαίτερα παρήγορα, γιατί το κεντρικό συμπέρασμα όλης της ομιλίας ήταν αυτό που είναι ο τίτλος της απόψινης εκδήλωσης, ότι η μόνη ελπίδα, άρα λύση, σε όλα τα προβλήματα, είναι ο Χριστός. Βέβαια, όχι όπως ακούσαμε τυπικά και επιφανειακά, αλλά ουσιαστικά. Γιατί μόνο τότε αποτελεί πραγματική λύση. Λοιπόν, μπορείτε όποιος θέλει κάτι να ρωτήσει, απορίες. Όσοι δεν έχουν μικρόφωνο μπορούν να το ζητήσουν. Υπάρχει μια παρεξήγηση σε πολλούς συνανθρώπους μας. Υπάρχει μια παρεξήγηση σε πολλούς συνανθρώπους μας οι οποίοι λένε ότι ο Χριστιανισμός, η Εκκλησία και εμείς οι κληρικοί προτρέπουμε τους ανθρώπους να πιστεύουν χωρίς να ερευνούν. Πίστευε και μία ερεύνα ότι λέμε τάχα στους συνανθρώπους μας. Συμβαίνει όμως το αντίθετο. Λέμε ερευνάτε τα Ζαγραφάς, συμμαθήσατε με και είδατε ότι σάρκα πνεύμα και ουστέα που έχω, καθώς εμέ θεωρείτε έχοντα. Γεύσαστε και είδατε ότι Χριστός ο Κύριος, δηλαδή όχι μόνο αποτρέπει την έρευνα ο Χριστιανισμός, αλλά επιβάλλει την έρευνα για να τον γνωρίσουμε καλύτερα, να τον γευτούμε και να ομολογήσουμε όπως και ο Απόστολος Τωμάς ομολόγησε ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Μάλιστα. Έχουμε την καλά να είμαστε οι μόνοι και από πλευράς, ας πούμε, θεολογικής, αλλά και από πλευράς πολιτικής, που να μην φοβόμαστε. Ακόμα και ο αλάθητος Πάπας λέει, κάναμε λάθη και ζητούμε συγγνώμη. Η Εκκλησία ως θεσμός, δηλαδή ως Χριστός, έχει και την καθολική. Εμείς είμαστε καθολικοί, δηλαδή όλη την αλήθεια. Δεν υπάρχει στην πίστη μας. Γι' αυτό είναι και αποστολική. Ό,τι πίστευαν οι Απόστολοι, πιστεύουμε και εμείς. Ναι. Και κυρίως είναι εμπειρική. Σας είπα και παραδείγματα. Βλέπει ο άλλος και λέει, θα γίνω κι εγώ χριστιανός, ρε παιδάκι. Αλλά πρέπει να δει τον χριστιανό. Εδώ είναι τώρα το θέμα. Πολλές φορές εμείς δυσφημίζουμε. Μερικές φορές. Όταν όμως είμαστε γνήσιοι, δεν είναι. Λέει, τον Άγιο δεν το ρωτάει κανείς αν υπάρχει Θεός. Δεν μπορεί, υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει. Μπήκα μια φορά σε ένα ταξί. Κάνω μια διαδρομή, 12 λεπτά το χρονομέτρησα. Μου λέει ο ταξιτής έτσι και να με πειράξει. Λέει, πάτε εγώ δεν πιστεύω στον Θεό. Καλά, το λέω, εντάξει, δικό σου θέμα είναι αυτό. Όταν φτάσαμε στα 12 λεπτά, μου λέει, πάτε πού εξομολογήσετε, λέω, πού εξομολογηθώ. Έτσι είναι ο άνθρωπος, δεν είναι τι λέει. Απλώς θέλει να δει κάτι γνήσιο. Ορίστε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας οι οποίοι λένε το εξής και να μας το εξηγήσετε λίγο. Εγώ μπορώ να φτιάξω ή θέλω να φτιάξω τη σχέση μου με τον Χριστό, αλλά μου είναι περιττή η ιερής ή τα μυστήρια. Ναι. Θέλω να εξηγήσετε, να μας πείτε πόσο σημαντική είναι η σχέση που έχουμε με την Εκκλησία και τα μυστήρια για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε τον Χριστό, γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορεί να γίνει αυτό το σωστό της γνωριμίας και της επαφής. Και δεν έρχεται η χάρη του Χριστού χωρίς την επαφή με τα μυστήρια. Μάλιστα, πολύ ωραία. Ο Μακαρίτης ο Χριστόδουλος, πάτε, έκανε μια ιερατική σύναξη.
Και είπε στους ιερείς, έχετε δει την οικοκυρά, τι κάνει, παίρνει σκουπί στο σπίτι και μετά τη σκούπα τη βάζει πάλι πίσω από την πόρτα. Εμείς οι ιερείς λέει, είμαστε η σκούπα. Δηλαδή δεν μπορεί να σκουπίσεις χωρίς τη σκούπα, αλλά δεν έχουμε εμείς αξία. Σας είπα το χέρι που το φυλάμε, δεν φυλάμε του πατρός Μιχαήλ, του πατρός, φυλάμε του Χριστού. Εκεί έχεις την αξία του Χριστού. Ό,τι αξία έχει το καλώδιο για να έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα και να κάνουμε αυτή την εκδήλωση, έχει και ο ιερέας και ο αρχιερέας και ο κάθε, είναι αυτός που μεταδίδει τη χάρη. Κόψε το λάστιχο σε ένα σημείο που ποτίζεις και κράτα το λάστιχο όσο θες να ποτίζεις. Δεν ποτίζεις τίποτα. Αυτός είναι ο σχισματικός. Μπορεί να είναι ορθόδοξος, να έχει το ίδιο ράσο, έχει ο ουνίτης. Έχει τα ίδια άνθρωπα, αλλά δεν έχει τη χάρη. Λοιπόν, πρέπει όπως λέμε να έχεις κανονική χειροτομία, να έχεις σχέση. Είμαστε το καλώδιο. Χωρίς το καλώδιο δεν υπάρχει ηλεκτροφόραση σχεδίου η οποία μπορεί να λειτουργήσει. Δεν έχουμε εμείς αξία. Είσαι Άγιος, είσαι Κύριος. Μόνο ο Χριστός είναι Άγιος, ούτε οι Άγιοι δεν είναι Άγιοι. Άγιος είναι ο Χριστός με την απόλυτη του έννοια. Τι είναι ο Άγιος? Μα άμα γνωρίσετε έναν Άγιο, μπορεί να πείτε πολλά. Ναι, ο Άγιος, μην νομίζετε σαν την εικόνα που έχουμε εκεί πάνω. Ο Άγιος είναι ένας άνθρωπος. Έχει και αυτός τα λάθη του. Αλλά αγωνιζόμενος, μετανοών. Η αξία λοιπόν του ιερέα είναι στο ότι χωρίς εμού δίναστε ποιήν ουδέν και χωρίς τους ιερείς που δίναστε ποιήν ουδέν. Αν δεν έχουμε ιερείς, δεν έχουμε εκκλησία. Ακόμα και στην γειτονική μας αμφανία. Πριν το 90, Χόντζα και λοιπά, δηλαδή και τα θυμάστε, είχαν μείνει 2-3 ιερείς. Αν είχαν μείνει. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν από αυτοί να κοινωνήσουν. Άστο να ξεμολογηθούν, να χρηστούν. Δεν μπορούσαν να είναι χριστιανοί. Απαγορευότανε. Όπου υπήρχαν έστω και λίγοι ιερείς, μπορούσαν. Λοιπόν, ο ιερέας είναι απαραίτητος. Χωρίς τον ιερέα δεν μπορείς να ζήσεις. Δεν σώζεσαι επειδή έχει αξία ο ιερέας, αλλά επειδή το λειτουργήμα του είναι απαραίτητο. Μόνο εκτός της Εκκλησίας, δηλαδή και οι πατέρες, δεν υπάρχει σωτηρία. Δηλαδή, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι μπορεί και το αίμα δεν μπορεί να αποπλύνει το λάθος του σχισματικού. Γίνομαι σχισματικός. Όχι αιρετικός, σχισματικός. Αποκόπτομαι από την σώζουσα Εκκλησία. Αλλά δεν μπορώ να σωθώ. Είναι ένα ιερέας αμαρτωλός. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Αλλά τέλος πάμε πολύ, ξέρω. Καμερά δεν ξέρω. Άρα τα μυστήριά του με σώζουν εμένα. Λέγαμε παλιά το παράδειγμα. Έχει το ταχυδρόμιο στη σου δίνει τη σύνταξή σου ή το μισθό σου, ξέρω, ο υπάλληλος πίσω από το κισέ. Σε μοιάζει εσένα να είναι αμαρτωλός αυτός. Παίρνεις την επιταγή και φεύγεις. Δεν έχει σημασία αν αυτός είναι αμαρτωλός. Σημαίνει γιατρός. Σου λέει κόψω κάποιον και καπνίζει. Συγγνώμη δηλαδή. Και όμως έτσι είναι. Αλλά σου λέει σωστό. Λοιπόν, έτσι ο ίδιος ο Χριστός πήγαινε στη συναγωγή. Για να δείξει ότι έτσι πρέπει να πονεστεί, πληρώσε πάσα δικαιοσύνη. Ό,τι έχω ορίσει πρέπει να το τηρήσω, είπε. Λοιπόν, δεν μπορούμε να σωθούμε χωρίς την Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι ο Χριστός. Αυτό είναι η απάντηση. Ορίστε. Την ευχή σας καταρχάς, Πάτερ Μιχαήλ, πλησιάζει και η γιορτή του Ταξιάρχη των Ιεροφόρων, την ευχή της Αγίας. Πανταμάδου. Πανταμάδου, ναι, μεγάλη χάρη. Χρόνια πολλά κιόλας. Ήθελα να αναφερθώ στο σημείο της περικοπής της Ευαγγελίου που λέει να βαστάζετε βάρη αλλήλων, το όνομα του Θεού εκπληρώσετε και όταν σε μια περικοπή λέει είμαστε μήνε ενός σώμα της Εκκλησίας, τότε όταν πας σχεδόν ένα μέρος, τότε θα πρέπει οι άλλοι να οικοδομήσουν, να συμπάσχουν
για να μπορέσει να σωθεί και ή να θεραπευτεί το άλλο μέρος. Αυτές οι δύο περικοπές είναι φυσικά βασικά κατανοητές, αλλά σε μερικούς ανθρώπους όμως, οι οποίοι μετά από τα μυστήρια της Εκκλησίας κανονικά και στα 7 σε όποια μπόρεσαν, όμως δεν πράττουν όσο το δυνατόν αυτά που έχουν διαβάσει, έχουν μάθει από την Καινή Διαθήκη, το Λόγο του Θεού. Από ό,τι αποδεί έχουν όλοι οι ανθρώπους. Αυτό τι σημαίνει, είναι μέσα στο λογικό πλαίσιο αυτή η συμπεριφορά ή είναι πραγματική αμαρτία, άμα κάποιες που με αδιαφορούν, που είναι και τελώνει της ψυχής. Η αδιαφορία, η μέλεια, η υποτίμηση, όλα αυτά τα διάφορα πάθη της ψυχής και του σώματος, τα οποία και οι άλλοι άνθρωποι κάπως μερικές στιγμές απευθύνουν σε άλλους που παρόλο που καταλαβαίνουν, δεν τους σέβονται, δεν τους υπολογίζουν. Τι είναι αυτό το πράγμα. Πώς μπορούμε να το κατατάξουμε. Ευχαριστώ. Είπαμε, πρέπει να τηρούμε αυτά που είπε ο Χριστός. Και αυτά που είπατε είναι εντολές, βέβαια, του Ευαγγελίου. Υπάρχουν πολλοί που δεν το τηρούν. Θα το μάθεις. Τι να κάνουμε, είναι λάθος. Εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε. Ο Χριστός είπε για τους γραμματείς και τους φαρισαίους, λέει, ό,τι σας λένε ποιείτε. Καλά τα λένε. Κατά δε τα έργα αυτών ποιείτε. Εμείς πρέπει να τηρούμε αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, που λένε οι άλλοι κλπ. Αν δεν το τηρεί ένας άλλος, μπορεί να είναι και κληρικός αυτός ο άλλος, εντάξει, είναι ένοχος. Σαφώς. Ο νόμος της αγάπης που είπατε, όντως είναι δύσκολο πράγμα και πιο πολύ, ας πω, μια άλλη διάσταση του της συγχώρησης. Ένα από τα δυσκολότερα που μας βάζει ο Χριστός είναι να συγχωρούμε αυτούς που μας κάνουν τη ζωή δύσκολη. Και μπορεί να είναι και συνοικοί μας αυτοί. Και σύντροφός μας μπορεί να είναι. Αλλά έτσι τα κανονίζει ο Θεός. Γιατί αλλιώς, μου λέει ένας καθηγητής της θεολογικής, όταν παντρεύτηκα, λέει, τη γυναίκα μου, είπα ότι είναι η καλύτερη γυναίκα του κόσμου. Μετά από λίγο καιρό, δύσκολη είναι αυτή. Μετά έφτασε να λέω ότι είναι χειρότερη. Τα παιδιά μου που εξομολογούνται, που ξέρω εγώ, μου λένε μπαμπά, γιατί δεν χωρίζει τη μαμά. Μετά όμως κατάλαβα ότι είναι η καλύτερη, γιατί αυτή θα με κάνει και με ένα καλό να δω τα δικά μου λάθη. Είναι έτσι θα κάνει ο Θεός. Μην περιμένετε οι δυσκολίες να είναι από τους μακρινούς. Από τους κοντινούς είναι οι δυσκολίες. Γιατί οι πέτρες στα ποτάμια και στις θάλασσες τρίβονται μεταξύ τους και είναι λίγες. Δηλαδή μεταξύ μας θα τριφτούμε. Εκεί θα φανεί αν είσαι χριστιανός. Όλοι οι άνθρωποι σας λέω, όλοι οι άνθρωποι είναι χειρότεροι μέσα στο σπίτι τους. Όχι ακριβώς, πάνω σφαίνεται τα λάθη μας. Με τους έξω καλά, μακριά και αγαπημένοι μας. Αλλά με τους συνεργάτες μας, είναι δύσκολο. Αλλά εκεί φαίνεται, εκεί είναι τα κότσια. Αν είσαι καλός, θα το αποδείξεις πάνω στην πράξη, όχι μέσα στις θεωρίες. Λοιπόν, ο νόμος της αγάπης και μάλιστα της συγχωρητικότητας είναι πολύ δύσκολος νόμος. Και μάλιστα όπως το λέει ο Χριστός, να συγχωρήσεις από τον καρδιόν σου, όχι να πεις λεκτικά, ναι, σε συγχωρώ. Σου είπα συγγνώμη, λέμε το μια φορά. Έτσι συγγνώμη αυτό. Συγγνώμη είναι να πάσχεις άμα αυτός που σου έκανε κακό πάθει κάτι. Δεν είναι εύκολο. Αλλά αυτό είναι το σκέφτημα. Λοιπόν, υπάρχει άλλη ερώτηση. Να κλείσω εδώ. Ναι, ερώτηση εγώ. Ναι, ερώτηση. Λοιπόν, πέστε μας δύο λόγια, Πάντερ Μιχαήλ, μια και αναφέρθηκε και μέσα στην ομιλία σας, σε σχέση με τον τρόπο που θα πρέπει οι μεγάλοι τουλάχιστον όσοι έχουν παιδιά και μάλιστα σε δύσκολη φάση της ηλικίας στην εφηβεία, έτσι πώς να τα χειρίζονται όταν έχουν διαπιστώσει ότι υπάρχει μια έτσι, όχι ευχάριστη εξέλιξη στο πώς πορεύονται στις εκλογές και σε σχέση με το θέμα μας που είναι η ελπίδα που μας παρέχει ο Χριστός. Η Αγία Μόνικα, η μητέρα του Αγίου Αυγουστίνου, ο οποίος ήταν καταφανώς άσωτος άνθρωπος, προ της ελέψεως του Χριστό, έκανε επί 40 χρόνια προσευχή με πικρά δάκρυα. Δεν είναι και λίγο. Ποιος έχει το κουράγιο να κάνει 40 χρόνια. Και έλεγε, Χριστέ μου, κάνε το θαύμα. Αυτό σώζει. Το παράδειγμα
και η αναπόθεση στα χέρια του Θεού. Να τους αφήνουμε στον Θεό, να προσπαθούμε να δίνουμε ένα στοιχειωδώς καλό παράδειγμα. Και ο Θεός, έλεγε ένας μεγάλος θεολόγος, οι γυναίκες, λέει, πολλές φορές κάνουν το εξής λάθος, οι μανάδες δηλαδή. Όταν κυοφορούν το παιδί τους, θέλουν να το γεννήσουν στην ώρα του. Όταν το κυοφορούν πνευματικά, θέλουν να το κάνουν πρόωρο. Και με το ζόρι του πάνε στην εκκλησία, στην εξωματόγηση. Όχι, λέει, μην βιάζεστε. Αφήστε να έρθει η κατάλληλη ώρα, η ώρα του Θεού. Θα έρθει, λένε οι πατέρες. Άρα λέει, ο Θεός της αγάπης δεν ήθελε μια ώρα αρχίτερα να έρθει να αγκαλιάσει το ματωμένο παιδί του στη γη? Γιατί περίμενε τόσες χιλιάδες χρόνια? Γιατί ήξερε ότι πρέπει να έρθει το πλήρωμα του χρόνου, το λέει το Ευαγγέλιο. Η κατάλληλη ώρα. Ο Θεός θα καθορίσει την κατάλληλη ώρα για τον καθένα μας. Κάνε προσευχή. Και επειδή σας αρέσει το παράδειγμα, θα σας πω ένα παράδειγμα και να το τράψουμε. Δύο παιδιά είχαν άθεους γονείς, κορίτσια, Ελληνόπουλα. Στο σχολείο, στη Δευτέρα Λυκείου, μετά από το μάθημα περί βαπτίσεως του θεολόγου καθηγητού, είπαν «θα γίνετε χριστιανές». Οι γονείς τους ήταν ιδεολογικά ρωτήθηκαν. Καθίστηκαν, κάνασαν όλη την τάξη. Οι γονείς δεν πήγαν. Μετά από 4 χρόνια, το μεγάλο κορίτσι προσευλήθηκε από καρκίνο. Και ήταν στο νοσοκομείο, στα τελευταία του, η μάνα από πάνω. Λέει το κορίτσι. Μάνα, πεθαίνω και θα πάω στον παράδεισο και θα βρω τον Χριστό. Δεν υπάρχει παράδεισο, λέει η μάνα. Σκεφτείτε τώρα, μάνα που είναι. Δεν υπάρχει παράδεισο. Και τίποτα δεν υπάρχει. Και θα χαθείς εκεί που θα πας. Υπάρχει και θα τον βρω και θα στον στείλω να σε σώσει και σένα. Μετά από 1 χρόνο από το θάνατό της, η μάνα της άλλαξε τελείως. Και τώρα είναι πολύ πιστός άνθρωπος και βοηθάει και άλλους ανθρώπους να γίνουν πιστοί. Άρα ο Χριστός ξέρει τη δουλειά του. Εμείς βιαζόμαστε. Θα το αναθέτουμε στον Χριστό. Και ξέρει πώς και πότε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πατέρα Μιχαήλ.